Κοντά μας τον Αρχιμανδρίτη, κύριο Αθανάσιο Μισό, και θέλω να του πω μια καλημέρα. Καλημέρα και ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και σας έχουμε στην παρέα μας σήμερα. Καλημέρα σας από τη Ρόδο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι όμορφα σε αυτό το νησί. Δηλαδή, νομίζω ότι ζείτε σε έναν από τους ωραιότερους και πιο ευλογημένους τόπους της Ελλάδας. Υπέροχο. Είναι ένα υπέροχο νησί, σμαραγδένιο, ωραίο και ζούμε εδώ. Και ωραίοι άνθρωποι. Ωραίοι άνθρωποι. Πολύ. Πάντα υπάρχουν καλοί άνθρωποι. Έτσι. Και αυτούς πρέπει να ψάχνουμε και να τους βρίσκουμε. Και αν τους βρίσκουμε, να τους κρατάμε. Λοιπόν, θέλαμε να σας έχουμε στην παρέα μας σήμερα, γιατί όπως διαβάσαμε στο Εκκλησία Online, καλέσατε μέσω των δηλώσεών σας τον βουλευτή Σπύρο Μπιμπίλα, τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, μετά από μια συζήτηση που είχε γίνει στη Βουλή και εκείνος είπε ότι υπάρχουν και πολλοί ιερείς οι οποίοι είναι γκέι, τον καλέσατε, καλείτε τον Σπύρο Μπιμπίλα να ονομάσει ουσιαστικά, να ονοματίσει αυτούς τους ανθρώπους. Ακούστε, σε όλους τους χώρους υπάρχουν διάφοροι και ο καθής είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει στην προσωπική του ζωή. Όμως να καταγγέλλεται κάτι επώνυμα και μέσα στην Βουλή, οφείλει ο καθής βουλευτής, υπουργός, ό,τι είναι, να καταγγείλει στις αρμόδιες υπηρεσίες, στον Αρχιεπίσκοπο της Ελλάδος, αυτά που γνωρίζει ή αυτός που γνωρίζει, εάν θεωρεί ότι πρέπει να γίνει κάθαρση και ότι φταίνε οι παπάδες για το σύνολο ή για όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες. Γιατί να πρέπει να είναι καταγγελία όμως η ταυτότητα ενός ανθρώπου? Δεν σας άκουσα. Γιατί να χρειάζεται να καταγγείλει ένας βουλευτής που λέει... Ακριβώς. Το θεωρώ άτοπο αυτό που είπε βέβαια και γι' αυτό τον προσωπική μου έτσι, άποψη και λόγος και γραφή έγραψα ότι ας καταγγείλει αυτός που νομίζει ή ξέρει για να επελθεί κάθαρση. Και αν τους, αν τους καταγγείλει, μετά ποια θα είναι η συνέχεια στην Εκκλησία? Δηλαδή θα τους καταγγείλει και η Εκκλησία θα πρέπει να τους αποβάλει από τους κύκλους της, άσχετα εάν είναι πολύ καλοί ιερείς? Εάν θεωρεί ότι ο κύριος Μπιμπίλας ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι τα αγκιστικά αποστόματα και μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και βλάπτουν και το σώμα της Εκκλησίας αλλά βλάπτουν και, και την κοινωνία, ας το κάνει. Πάνω δεν θεωρώ υγιώτατε ότι ξεκινάει, συγγνώμη Δημητράκη μου, δεν θεωρώ ότι ξεκινάει από την άποψη του Σπύρου Μπιμπίλα ότι αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και αν υπάρχουν στην Εκκλησία, βλάπτουν. Σε όλους τους χώρους υπάρχουν. Ή σε όλους τους χώρους. Δεν βλάπτουν. Αυτό γιατί όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω και τις απόψεις του Σπύρου Μπιμπίλα, νομίζω ότι είναι υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ανθρώπων και στη συζήτηση που έχει ανοίξει και στη Βουλή για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και σε όλο αυτό που συζητάτε με το νομοσχέδιο, νομίζω ότι είναι υπέρμαχός του. Θεωρώ όμως ότι αυτό που θέλει να πει ο Σπύρος Μπιμπίλας είναι ότι από τη στιγμή που η Εκκλησία είναι αντίθετη σε αυτά που θέλει να ψηφίσει και σε αυτά που θέλει να νομοθετήσει το κράτος. Πώς γίνεται αυτό, είναι λίγο αντιφατικό από τη στιγμή που στους κύκλους της Εκκλησίας. Την υποκρισία τονίζει ακριβώς. Την υποκρισία. Αυτό. Υποθέτω, είναι ολοφάνερο από τον τρόπο που το είπε ότι εννοεί την υποκρισία. Βέβαια και εσείς έχετε δίκιο, γιατί ο Σπύρος Μπιμπίλας, επειδή είναι νέος βουλευτής, πρέπει να καταλάβουμε τα δημόσια πρόσωπα ότι είναι διαφορετικής βαρύτητας τα λεγόμενά μας όταν είμαστε απλά δημόσια πρόσωπα και διαφορετικής βαρύτητας όταν είμαστε πλέον στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Οπότε έχετε απόλυτο δίκιο να ζητάτε να τους κατονομάσει, γιατί πλέον είναι λόγια ενός βουλευτή. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Απλά εγώ διαφωνώ, αν μου επιτρέπετε, Πανασουλογιώτατε, τη λέξη να καταγγείλω κάποιον, λες, έχει κάνει κάποιο έγκλημα. Δεν μιλάμε για καταγγελία. Εφόσον αυτό που λέει ότι είναι υποτύπων την άτμα καταγγελίας, έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται, πρέπει να τους ονομάσει. Πρέπει, υπάρχουν αρμόδιες αρχές, υπάρχει Αρχιεπίσκοπος. Έχουν κάνει κάποιο έγκλημα, Πανασουλογιώτατε. Εγώ δεν το θεωρώ έγκλημα. Ο καθής, είπαμε, είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Οπότε υιοθετείτε το ονοματίσει, όχι καταγγείλει, το ονοματίσει που είπατε τώρα. Ας το ονοματίσει, ας το γράψει, ας το κάνει αναφορά, ας κάνει οτιδήποτε. Και αν υπάρξει μια αναφορά από τον κύριο Μπιμπίλα, αυτό που ρώτησε και η Μέρμιν, ποια είναι η συνέχεια, έχει κάποιες κυρώσεις, δηλαδή. Από την Ιερά Σύνοδο, βέβαια. Τι γίνεται? Υπάρχουν αρμόδια όργανα, υπάρχει το Εκκλησιαστικό Δικαστήριο. Εάν γνωρίζει τα πρόσωπα αυτά, τα οποία αναφέρει ότι υπάρχουν και θα αποφανθεί η Εκκλησία της Ελλάδος. Εσύ είδος πειθαρχικού είναι αυτό. Να σας πω και κάτι, ότι
Βγήκε αυτή η εγκύκλειος, η οποία διαβάστηκε, όπως είπαν, σε όλη την Ελλάδα. Δεν διαβάστηκε σε όλη την Ελλάδα. Εμείς, ας πούμε, τα Δωδεκάνησα που ανήκουμε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, δεν είχαμε κάποια εγκύκλεια, δεν διαβάσαμε κάποιο εγκύκλειο. Και ξέρετε ότι ο εκκλησιαστικός χάρτης είναι διαφορετικός από το γεωπολιτικό. Τα Δωδεκάνησα ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η Κρήτη είναι η μειοαυτοκέφαλη, έχει αρχιεπίσκοπο, ούτε εκεί διαβάστηκε κάτι. Βέβαια, δεν παρακλίνουμε από τους κανόνες εκκλησίας οι ιερείς και οφείλω να το πω. Άρα αυτό που εμείς είδαμε, Βασίλη μου, σε ένα δευτερόλεπτο, αυτό που εμείς ήρθε στα δικά μας τα χέρια, η εγκύκλειση ότι θα διαβαστεί την Κυριακή σε όλες τις εκκλησίες μετά την λειτουργία, δεν έχει διαβαστεί, λέτε, σε όλες. Γιατί αυτό? Όχι. Γιατί, όπως σας είπα, ο εκκλησιαστικός χάρτης είναι διαφορετικός, ξεχωριστός από τον γεωπολιτικό. Δηλαδή, τα Δωδεκάνησα δεν ανήκουν στην Αρχιεπισκοπή της Ελλάδος, των Αθηνών. Ανήκουμε κατευθείαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, έχουμε αρχιερείς, αλλά ο λόγος μας και αποτινόμαστε και η προϊσταμένη μας αρχή είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Άρα δεν, είχε οπότε, δεν είχατε την ίδια εντολή από το Οικουμενικό Πατριαρχείο όλες οι ενορίες? Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο είδα ότι βγήκε ανακοίνωση ότι δεν παρεκκλίνει από τους κανόνες εκκλησίας. Το κείμενο αυτό, Πανοσυλλογιώτα, με συγχωρείτε, το κείμενο αυτό όμως που δεν διαβάστηκε από εσάς, η δικιά σας θέση ποια είναι πάνω σε αυτά που λέει? Ασπάζεστε τις θέσεις αυτές ή είναι και μία στάση διαφοροποίησης? Εγώ θα πάντα μιλώ προσωπικά, δεν εκφράζω ούτε σύνοδο ούτε κανέναν άλλο. Όμως ως ο πατέρας της εκκλησίας θεωρώ ότι για την βάπτιση των παιδιών σε μεγαλύτερη ηλικία ως επιτίμιο για τους γάμους και την ομοθεσία αυτή είναι λάθος. Σωστά. Για την βάπτιση είναι το μεγαλύτερο μυστήριο. Δεν θα την πληρώσουν τα παιδιά. Πολύ χαίρομαι που το λέτε. Πολύ χαίρομαι που το λέτε. Εγώ είμαι υπέρ του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου Αμερικής, ο οποίος έπραξε καλός ή κακός, εβάφτισε και, στην πορεία μπορεί να γίνει μια κατήχηση. Παιδί ενός ομόφυλου ζευγαριού, βεβαίως. Αν καλούσασταν εσείς να βαφτίσετε ένα τέτοιο παιδάκι, θα ήσασταν θετικός? Ένα παιδί ενός ομόφυλου. Όταν είχα εντολή από την προϊσταμένη μου αρχή, βεβαίως θα το βάφτιζα. Μπράβο σας. Ναι, πραγματικά. Είναι ωραίο να ακούμε και τέτοιες φωνές από την Εκκλησία, που γενικώς έχουμε ακούσει άλλες πολύ πολύ πιο διχαστικές. Είναι πραγματικά βάσαμο στην ψυχή μας. Μα τι φταίνε τα παιδιά, δεν φταίνε τα παιδιά? Ακριβώς, γιατί βάφτιζε. Τα παιδιά και στην πορεία ο καθής που μεγαλώνει μαθαίνει, μπορεί να ξεχωρίσει πέντε πράγματα, να δει ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το καλό. Βεβαίως ξέρουμε ότι όλα τα υπάρχουν ξένα κέντρα αποφάσεων, πρέπει να περάσει και αυτός ο νόμος πολιτιακά, αλλά κάπου πρέπει να ξεχωρίσουμε και την πολιτεία από την εκκλησία σε ορισμένα θέματα. Σωστό. Ή και τελείως να αποκοπεί αυτό το πράγμα. Με τη βάση του νομοσχεδίου, εσείς... Οι πατέρες μπορούν να κατηχήσουν τον κόσμο και να λένε τον ορθό λόγο στην εκκλησία. Και όσοι έχουν νότα, ακουέτο. Και αυτό που είπε και ο Δημήτρης πριν, και λίγο να υπερθεματίσω, είναι πολύ σημαντικό να ακούγονται και αυτές οι φωνές της εκκλησίας, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα ακούσαμε λόγια και είδαμε κουβέντες και δημοσίους διαλόγους, οι οποίες... Ακριβώς. Κυρία Τσολάκη, εγώ όταν ξεκίνησα να γράφω περί αυτών και ήμουν ο μοναδικός, ξεκίνησα να με λένε ομοφοβικό, ξεκίνησα να με λένε διχαστικό. Δηλαδή, και εγώ στοχοποιήθηκα από τις θέσεις μου και όλα αυτά. Από την Εκκλησία από άλλους ιερείς στοχοποιήθηκα. Και από ιερείς και από αρχιερείς, γιατί μιλώ ή γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Καθής μπορεί να μιλήσει, έχει την ελευθερία του λόγου. Βεβαίως. Γιατί να είμαστε, να φοβούμεθα να μιλήσουμε? Βεβαίως. Και το άλλο είναι ότι, ας πούμε, ναι, λέει, είμαστε συντηρητικοί. Όχι, είναι κανόνες της Εκκλησίας που εφαρμόζουμε και πρέπει να εφαρμόσουμε. Εσείς με τη βάση του νομοσχεδίου συμφωνείτε με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, με τα ίσα δικαιώματα στα παιδιά, τον πολιτικό γάμο βεβαίως, έτσι, όχι το θρησκευτικό? Ακούστε, από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι πολιτικοί γάμοι, το επόμενο στάδιο ήταν και αυτό. Τώρα σας λέω ότι η Εκκλησία πρέπει να αποκοπεί με τα θέματα τα πολιτιακά.
Αυτή και αν είναι ενδιαφέρουσα άποψη. Σωστό είναι αυτό. Πολύ σωστό. Ας κάνω ό,τι θέλουν. Να κάνω ό,τι θέλουν. Πάντως αν είστε τόσο δεκτικός άνθρωπος και τόσο να κατανοείτε πόσο αλλάζουν οι εποχές, κακό σας επιτέθηκαν κάποιοι και το πρόβλημα το έχουν εκείνοι και όχι εσείς. Το διαβάζετε στα μήνυα ψηλών ότι με είπαν διχαστικό, με είπαν ομοφοβικό. Ναι, αλλά είστε κοντά στο λόγο του Θεού όμως. Έτσι όπως τον ξέρουμε. Το λόγο της αγάπης. Αυτό εννοώ. Του Θεού και του ανθρώπου. Τώρα αν θέλουν κάποια δικαιώματα, αλλά και κάποια πράγματα τα οποία είναι να γίνουν τα άνομα, να γίνουν νόμοι, είμαι αντίθετος. Δηλαδή τώρα μια παρένθετη μητέρα, δηλαδή μέχρι σήμερα ήταν κακούργημα. Πόσοι γιατροί πιάστηκαν να χρησιμοποιούν τις γυναίκες για τεκνοποίηση και να τα πουλάνε. Δηλαδή πάνε να νομιμοποιήσουν πάλι, πού είναι αυτοί οι σύλλογοι γυναικών, να προασπιστούν υπέρ των δικαιωμάτων τους. Ένα ξέχωρο κεφάλαιο είναι αυτό, έχετε δίκιο. Ένα ξέχωρο κεφάλαιο δεν έχει να κάνει και με ομόφυλα. Και νομίζω ότι έτσι και, αυτό, έτσι και αλλιώς αυτό έχει, είναι εκτός από και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Είναι κάτι το οποίο δεν θα συζητήσουμε καθόλου. Πάντως το βασικό είναι ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μπουν στον δρόμο του Θεού, έχουν δικαίωμα να πάρουν την ευλογία του Θεού, έχουν δικαίωμα στη βάφτιση ανεξαρτήτως των φίλων των γονιών τους. Γιατί είναι πραγματικά πολύ μεγάλη αμαρτία να θέλεις να κάνεις το παιδί σου χριστιανό και να μην μπορείς. Πολύ σωστά έπραξε, βέβαια, σε λάθος χώρο ή στο ξέρω εγώ, δεν κατάλαβαν τότε ο Γλυφάδος τι έγραφαν οι άδειες ή οτιδήποτε ή δεν ξέρω τι έχασε. Αλλά το θέμα είναι ότι τα παιδιά έχουν κάθε δικαίωμα όλα και να μην γίνονται διακρίσεις και να βαπτίζονται όπως βαπτίζονται μέχρι σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το λόγο αγάπης, για το λόγο ενότητας και αποδοχής. Χρειαζόμαστε να ακούμε τέτοιες φωνές, όσο και να προσπαθούν να. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί άλλοι άνθρωποι, άλλοι ιερείς με άλλα συμφέροντα να καλύψουν και να σκεπάσουν τέτοιες φωνές. Εμείς έχουμε ανάγκη να τις ακούμε ως κοινωνία. Έτσι, έτσι ακριβώς. Έτσι, έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την ευλογία σας. Ευχαριστούμε πολύ.